Με διπλάσιο κόστος σε σχέση με πέρυσι για κάθε ναυαγοσωστικό πύργο και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να μην προχωρά σε τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος, ούτε και σε έγκαιρη χρηματοδότηση των Δήμων, το καλοκαίρι αναμένεται να αρχίσει με βουνό προβλημάτων για τους περισσότερους Δήμους της Κρήτης. Το νομικό πλαίσιο που ισχύει από το 2020 ανεβάζει το κόστος, όχι και το επίπεδο προστασίας των λουόμενων, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος να ζητά επαναφορά του Προεδρικού Διατάγματος του 2018. Ούτε η αλλαγή του πλαισίου μέχρι 15 Απριλίου που είχε πει η πολιτεία έγινε, ούτε ενισχύει οικονομικά τους Δήμους για άλλη μια χρονιά μέχρι σήμερα. Πέρυσι είχαν δώσει συνολικά 8 εκατομμύρια σε ένα κόστος που ήταν πάνω από 20 εκατομμύρια, το οποίο το πληρώνουν οι Δήμοι από ίδιους πόρους. Το κόστος για τη στελέχωση κάθε ναυαγοσωστικού πύργου και την προμήθεια του εξοπλισμού που ορίζει η νομοθεσία ανέρχεται για φέτος στις 8.500 ευρώ, όταν πριν από 3 χρόνια έφτανε τις 3.500. Αυτό προκύπτει βέβαια διότι έχουν βάλει μία σειρά παραμέτρους περί σκάφη ανοιχτής θάλασσας, κάθε 3-4 πύργους να έχουμε επόπτες, πρόσθετο εξοπλισμό. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι στην ουσία οι πνιγμοί δυστυχώς στις θάλασσές μας συμβαίνουν στα 100 μέτρα από την ακτή. Δεν συμβαίνουν ούτε στα ανοιχτά πελάγη, ούτε επειδή χάνουμε σέρφερ στα 4 χιλιόμετρα ή στα 4 μίλια από την ακτή. Είναι ενδεικτικό ότι για τις 18 παραλίες του Δήμου Πλατανιά το κόστος της ναυαγοσωστικής κάλυψης υπολογίζεται σε 650.000 ευρώ. Το περσινό καλοκαίρι η επιχορήγηση του κράτους μόλις που έφτασε τις 169.000. Τα υπόλοιπα να τα βάλει ο Δήμος από ίδιους πόρους. Οι οποίοι πόροι, για να προλάβω ερωτήσεις, δεν καλύπτονται από το κόστος παρακόλλησης ομπρελοκαθισμάτων. Στα λεφτά που παίρνει ο Δήμος από τα ομπρελοκαθίσματα, να ξέρουν όλοι, είναι περίπου το 60% των χρημάτων του 19 και από το ποσό αυτό το 30-40% παίρνει κτηματική υπηρεσία. Συν ότι πρέπει να έχει την καθαριότητα και οτιδήποτε άλλο. Ο Δήμαρχος Πλατανιά και γραμματέας της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Μαλανδράκης εκτιμά ότι η πλειονότητα των Δήμων θα αναγκαστεί να υπογράψει συμβάσεις για την πρόσληψη ναυαγοσωστών μέχρι να οριστικοποιηθεί αν και πότε θα καταβληθεί η σχετική ενίσχυση από το κράτος, το ποσό της οποίας υπολογίζεται ότι θα καλύπτει το ελάχιστο των συνολικών αναγκών για τη φύλαξη των παραλίων.